το city hopping. Ο Σεπτέμβριος πάει σφαίρα, όπως και εμείς. Αυτά που συμβαίνουν στην Αθήνα τις επόμενες 4 μέρες είναι πολλά και σημαντικά και εμείς τρέχουμε να τα προλάβουμε όλα. Μιλάμε για βομβαρδισμό από events που πραγματικά δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα. Πάρτι, events, εκθέσεις, σινεμά, παραστάσεις, θέατρα. Οργανωθείτε για να μην χαθεί μπάλα. Και βέβαια μην ξεχνάμε τον χαμό των μηνυμάτων σας στα social media της εκπομπής που μας φτιάχνουν κάθε μέρα το κέφι. Η Αντζέλικα θέλει περισσότερη Νέα Σμύρνη. Βρε Αντζέλικα, πριν 2-3 επεισόδια εκεί ήμασταν. Τις επόμενες μέρες θα είμαστε Δάφνη, άμα θες έλα. Όσο για το γαλάτσι που μας λέει η Ελληνίτσα μας, είναι στα πολύ άμεσα πλάνα μας. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τις ιδέες σας σε Facebook, Twitter και Instagram. Εμείς τα παίρνουμε υπόψη μας και φτιάχνουμε το πρόγραμμα ανάλογα με αυτά που θέλετε εσείς. Σήμερα όμως χρειαζόμαστε ένα ήσυχο στέκι για να δούμε πού θα πάμε τις επόμενες ημέρες. Οι προτάσεις μας, όπως σας έχουμε πει από την αρχή, είναι πολλές και αξιόλογες. Σκεφτήκαμε και ξανασκεφτήκαμε και αποφασίσαμε πως μία από τις πιο όμορφες και ήσυχες γειτονιές της Αθήνας είναι το Θησείο. Μας το ζητήσατε πολλές φορές και να είμαστε. Ξεκινάμε με το πρωινό καφέ της Πέμπτης στο Ακροπόλ. Ρετρό στυλ, ξύλινες καρέκλες, στρογγυλά τραπέζια και χαλαρή διάθεση. Σε στρατηγικό σημείο, όχι πάνω στο χαμό, αλλά ούτε και μακριά από αυτόν που μπορείς να αράξεις, να πιεις τον καφέ σου, να παίξεις το ταβλάκι σου, να διαβάσεις την εφημερίδα και να οργανώσεις την έξοδο της Πέμπτης. Εξάρες! Απόψε το βράδυ λοιπόν ξεκινάμε με μια παράξενη και ατόφια συναυλία σε έναν κήπο που φέτος το καλοκαίρι μας χάρισε μερικές από τις πιο όμορφες συναυλίες. Μιλάμε για τον κήπο του Μεγάλου Μουσικής και τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου με αυτόν τον τίτλο «Παράξενα και ατόφια». Ένα πρόγραμμα επιτομή του προχωρημένου ήχους του συνθέτη που μπερδεύει μαγικά εθνικούς, βαλκανικούς και ροκ ήχους για να εκφράσει την μπερδεμένη κουλτούρα μιας ολόκληρης εποχής. Όλος ο ψυχισμός του νέου Έλληνα σε μια φανταστική συναυλία. Μπορείτε να πάτε με τη μαμά σας, τον μπαμπά σας ή με τον παππού σας, δεν έχει σημασία. Ο Σαββόπουλος είναι ίσως ο μοναδικός Έλληνας τραγουδοποιός που μπορεί να συγκινεί τρεις διαφορετικές γενιές Ελλήνων ταυτόχρονα. Αν παρόλα αυτά δεν θέλετε να χαλαρώσετε με τη μαμά σας γιατί είστε σε rock mood, προτιμήστε το θέατρο βράχων. Rock opera Dragon. Ο υπότης ήρωας σκοτώνει τον δράκο, σώζει την πόλη και απελευθερώνει την αγαπημένη του. Παραμυθένιο ροκ με μορφή όπερας που συνδυάζει χορό, ζωντανή μουσική, τραγούδι, ακροβατικά, ξυλοπόδαρα, τεχνικές τσίρκου, μαριονέτες, βιντεοπροβολές και πυροτεχνήματα. Με λίγα λόγια, ένα υπερθέαμα που θα σας ξαφνιάσει και θα σας τσιτώσει. Ο υπότης που δημιουργεί όλες αυτές τις καταστάσεις είναι ο Κρατερός Κατσούλης και καλά θα κάνετε να τον δείτε πριν φύγει για περιοδία σε όλη την Ευρώπη. Αν η όπερα σας πέφτει too much και θέλετε κάτι πιο εγκεφαλικό, περιπλανηθείτε Between the Lines στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη. Η Σοφία Παπακώστα εκθέτει σχέδια με μελάνη σε χαρτί που αφορούν τα όρια, προσωπικά ή κοινωνικά, που θέτουν οι άνθρωποι στις μεταξύ τους σχέσεις. Ειδικά σε εποχές κρίσης, τα όρια αυτά λειτουργούν συνδετικά ή αποσχιστικά και αυτό είναι το νόημα της έκθεσης. Με επιρροές από την εικονογραφική παράδοση, τα σχέδια θέτουν με λεπτό χιουμοριστικό τρόπο διαχρονικά ερωτήματα. Παρασκευή ίσον ποδήλατο. Όπως έχετε πάρει χαμπάρι, οι ποδηλάτες στην Αθήνα αυξάνονται με καταιγιστικούς ρυθμούς.
Μπορεί πολύ να μην βοηθάει πολύ σε αυτό, γιατί δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, για παράδειγμα, αλλά το πιο φαν και οικονομικό μέσο μετακίνησης είναι στις δόξες του. Γι' αυτό φουσκώστε τα λάστιχα του ποδηλάτου σας και κάντε πετάλι μέχρι το Κάζι για το 4ο Athens Bike Festival. Θα δείτε και θα δοκιμάσετε όλα τα νέα μοντέλα, θα απολαύσετε τους dirt riders που ξεσηκώνουν κάθε χρόνο τους επισκέπτες του φεστιβάλ, θα γνωρίσετε τον κόσμο του pump track και θα ενημερωθείτε για πρωτοποριακά προγράμματα ποδηλατικού τουρισμού. Αν κολλήσετε το μικρόβιο του ποδηλάτου, θα δυνατήσετε σε χρόνο τετέ, θα γυμναστείτε και θα γλιτώσετε κανένα τριχίλιαρο το χρόνο σε βενζίνες. Όπως και να το δεις, συμφέρει. Μετά το Κάζι, ακούστε πως έχει το σχέδιο. Παίρνουμε τα ποδήλατά μας και ανεβαίνουμε στα Πατήσια. 42ο Φεστιβάλ Βιβλίων στο Πεδίο του Άρεως. 100 εκδότες, χιλιάδες τίτλοι βιβλίων και όλα τα best seller της ελληνικής αγοράς. Η γιορτή του βιβλίου είναι και πάλι εδώ και μας καλεί να φτιάξουμε τη λογοτεχνική μας κάβα εν ώψη φθινοπόρου. Περιπλανηθείτε στα περίπτερα, ξεφυλίστε, μιλήστε με εκδότες και συγγραφείς και αποφασίστε επιτέλους να διαβάσετε Ιαπωνέζικη λογοτεχνία και Χαρούκι Μουρακάμι. Το διάβασμα ακονίζει το μυαλό. Μετά αφήστε τα βιβλία που αγοράσετε σπίτι σας, κάντε ένα γρήγορο τουζάκι, βάλτε το συναυλιέ τη σερτάκι σας και σφαίρα για Tropic of Cancer and DVA Damas. Δύο από τα συναρπαστικότερα νέα σχήματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα special double bill show στο Fast Life Music Club. Ξεκίνησαν από το LA το 2009 και ένα χρόνο αργότερα έγιναν διάσημοι. Ο ήχος τους συνδυάζει στοιχεία από industrial και post-punk ακούσματα με τον νεύρο των Crumbs και την κινηματογραφική αίσθηση του David Lynch και του Ennio Morricone. Στην Αθήνα αναμένεται να γίνει χαμός, γι' αυτό προετοιμαστείτε γέρος. Τα πιο καλτ μέρη στην Αθήνα για το σαββατιάτικο καφέ σας είναι ο Στάβλος στο Θησείο. Τα τελευταία 20 χρόνια είναι σημείο αναφοράς της περιοχής με πιστούς φίλους. Φοβερό νεοκλασικό με πανέμορφη αυλή και αίσθηση δροσιάς και ξεκούρασης παντού. Σε πάει από το καφέ μέχρι το απογευματινό ποτό χωρίς να το καταλάβεις. Εμείς όμως θα κάνουμε γρήγορα γιατί υπάρχει λόγος. Αν θέλετε απόψε το βράδυ να δείτε τέσσερις γιους να ερμηνεύουν τραγούδια των τεσσάρων διάσημων πατεράδων τους, τότε κατηφορήστε στη Γλυφάδα. Ο Χάρης Βαρθακούρης, ο Στέλιος Διονυσίου, ο Δημήτρης Κόκοτας και ο Γρηγόρης Πιθικότσης μας θυμίζουν τις ομορφότερες λαϊκές επιτυχίες των πατεράδων τους. Όπως καταλαβαίνετε, το κέφι είναι σίγουρο και η σύγκριση αναπόφευκτη. Και το μουσικό Σάββατο συνεχίζεται με ένα super duper party. Το Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής Blend Techniques 2013 αναμένεται να κάνει πάταγο. Το ραντεβού των καλλιτεχνών με χιλιάδες Έλληνες clubbers επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό line-up. Το Gazi Music Hall θα ανοίξει τις πόρτες του σε 4.000 clubbers, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τον θρύλο της Techno Sven Wath, τον superstar Luciano και τη Γερμανίδα παραγωγό Tini. Το 12ωρο μουσικό ταξίδι θα σπάσει όλα τα ρεκόρ διασκέδασης και θα ξεκινήσει στις 10 με warm-up από τον Μανολάκο. Όταν μιλούσαμε για βομβαρδισμό από events, εννοούσαμε αυτό ακριβώς που συμβαίνει σήμερα. Από συναυλίες ελληνικής μουσικής στην Γλυφάδα, σε rave party στο Γκάζι και από εκεί πάλι σε κλασικό μπαλέτο, σε μία από τις κορυφαίες παραστάσεις του κόσμου. Το κρατικό χοροθέατρο της Μόσχας Περιόσκα με εμφανίσεις σε πάνω από 80 χώρες και εκατομμύρια θεατές απλά τα σπάει.
Ειδικά ο διάσημος πλέον κυκλικός χορός που συνοδεύει το κλασικό φολκλωρικό τραγούδι «Η Σημίδα στον Αγρό» αποτελεί το σήμα κατά τεθέν ενός πολιτιστικού θησαυρού μιας ολόκληρης γενιάς και ένα φαντασμαγορικό θέαμα που πρέπει να δείτε στο Μέγαρο Μουσικής. Μεσημέρι χρειάζομαι ένα στυλάτο roof card για να τσιμπήσω κάτι ελαφρύ και το σοκολά είναι η ιδανική λύση. Πάνω στο πεζόδρομο με τον Λυκαβητό και την Ακρόπολη στα πόδια σου, η ζωή είναι ωραία. Cheers! Ειδικά όταν σε περιμένει μια λαχταριστή σαλάτα σολομού, ταλιατέλες κολοκυθιού και ένα τρομερό cheesecake με παγωτό. Κυριακή είναι η μέρα του Ladies Run. Αγώνας δρόμου αποκλειστικά για γυναίκες που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο συγκρότημα του Αστήρ Παλάς. Όσες κυρίες θέλουν να τρέξουν 5 ή 10 χιλιόμετρα με τη μουσική της DJ Μαρία Παπηδάκη μπορούν να πάρουν μέρος. Στον τερματισμό θα φορέσουν το χαρακτηριστικό πορτοκαλί βραχιολάκι της Links of London αφού η οργάνωση έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Οπότε τρέξτε για καλό σκοπό. Αν πάντως έχετε πάρει φόρα από το τζόκινγκ και βρεθείτε στο κέντρο, πηγαίνετε στο Six Talks που φιλοξενεί για πρώτη φορά live στην Ελλάδα τους White Hits. Ο βρώμικος ήχος με underground στοιχεία και κινηματογραφικές καταβολές θα σας παρουσιάσει μια καινούργια αισθητική που μάλλον θα σας ενθουσιάσει. Ωραία τυπάκια που τη βρίσκουν με το να γράφουν ευθυντική μουσική και μόνο για αυτόν τον λόγο αξίζει τον κόπο να τους ακούσετε. Αν βέβαια το πολιτιστικό τετραήμερο σας έχει πέσει βαρύ, υπάρχει και η all-time classic λύση του θερινού σινεμά για Κυριακή βράδυ. Όσο κρατάει ο καιρός βέβαια. Πρώτη επιλογή, το Rush. Μια ταινία που δείχνει την ιστορία δύο οδηγών αγώνων της δεκαετίας του 70, τον James Hunt και τον Niki Lauda. Who's that? It's Niki Lauda. Δεύτερη ταινία, η αγαπημένη μου, η βιογραφία του Steve Jobs. Η πορεία ενός ανθρώπου που άλλαξε την παγκόσμια τεχνολογία για πάντα. Ο Ashton Kutcher, πολύ hot. Steve, it takes guts to drop out like you did. Higher education comes at the expense of experience. Boss! What are you working on? It's a computer terminal that hooks up to the TV from the display. Steve? Apple Incorporated went public this morning. Chasing dreams since I was 14. Y'all can't stop me. We gotta make the small things unforgettable. Typeface isn't a pressing issue. If we're gonna do this thing, we need to come up with a name. Apple. That is so much better than phaser beam computers. Ένα city hopping μόλις ολοκληρώθηκε μετά από μια μεγάλη διαδρομή πολιτιστικών events στην πόλη. Εμείς συνεχίζουμε να σας κρατάμε ενήμερους για τα πάντα και εσείς συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις ιδέες σας σε Twitter, Facebook και Instagram από το city hopping και το Antenna Web TV Plus. Μουα! Πολλά φιλιά!